Καλημέρα. Καλημέρα από το γήπεδο, στο οποίο συνέβη το περιστατικό αυτό προχθές το βράδυ. Βρισκόμαστε στο χωριό Κάτω Τρίτος, ακριβώς έξω από το γηπεδάκι 5x5. Εσείς βλέπετε πίσω μου το σημείο που συνέβη το περιστατικό. Ένα 8χρονο παιδάκι, το οποίο, να ξεκινήσω με αυτό, είναι καλά. Από χθες το βράδυ βρίσκεται στο σπίτι του. Υπέστη ηλεκτροπληξία. Το παιδάκι στεκόταν σε αυτό ακριβώς το σημείο, ανάμεσα σε αυτή την κολόνα και στο πλέγμα που βρίσκεται πριν από το γήπεδο, και το χτύπησε το ρεύμα. Δεν έπεσε ανέστητο, πονούσε το σώμα του, ειδοποιήθηκαν οι γονείς του, και όταν έφτασε ο μπαμπάς του και έπιασε το πλέγμα, τον πέταξε, όπως μας είπε η οικογένεια, ένα μέτρο. Που σημαίνει ότι προοδευτικά αυξανόταν η τάση που από κάποιο σημείο υπήρχε διαρροή. Δεν ήταν δηλαδή κάτι από την κολόνα, τη μεταλλική κολόνα, αλλά ήταν σε όλο το πλέγμα. Άμεσα οι γονείς του παιδιού μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο. Διαπιστώθηκε ότι όντως είχε υποστεί ηλεκτροπληξία, πονούσε σε όλο του το σώμα. Είχε εισαχθεί στην μονάδα αυξημένης φροντίδας για κάποιες ώρες. Χθες είχε μεταφερθεί στη θάλαμο και χθες το βράδυ πήγε στο σπίτι του. Τώρα, ειδοποιήθηκε ο Δήμος και το πρώτο πράγμα φυσικά που έκανε είναι να διακόψει το ρεύμα από όλη εδώ την εγκατάσταση. Έφτασαν αυτοί που έπρεπε να φτάσουν, ηλεκτρολόγοι, ο ηλεκτρολόγος του Δήμου, για να διαπιστωθεί από πού υπάρχει η διαρροή. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη αυτή η έρευνα. Ειδοποιήθηκε και η αστυνομία, και από το νοσοκομείο και από τον Δήμο, προκειμένου να γίνει η έρευνα. Αλλά αυτό που θα πρέπει να σας πω είναι ότι στο σημείο αυτό βρισκόντουσαν πάρα πολλά παιδάκια στην συγκεκριμένη ώρα. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος, ασφαλής χώρος από το θέμα προσβασιμότητας. Δεν περνάνε αυτοκίνητα, μπορούν τα παιδιά να παίξουν, μπορούν οι γονείς να τα αφήσουν στο πάρκο του χωριού τους να παίξουν. Και κάθε βράδυ εδώ, σε αυτό το σημείο, βρίσκονται δεκάδες παιδιά. Όπως μας είπαν εδώ οι περίοικοι, αυτή η εγκατάσταση είναι πάνω από 10 χρόνια έχει γίνει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο θέμα συντήρησης των χώρων μας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το προσέξουν πολύ ιδιαίτερα και η πολιτεία και οι δήμοι και οι αρχές, για να χρηματοδοτηθούν προκειμένου να μπορούν να γίνονται τέτοιες εργασίες. Και αυτό επίσης που έχουμε, για το οποίο έχουμε ενημερωθεί, είναι ότι ο Δήμαρχος της Μυτιλήνης έχει δώσει ήδη εντολή, και από την Τρίτη που θα ανοίξουν οι υπηρεσίες θα γίνει έρευνα σε όλες τις δημόσιες και δημοτικές δομές, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής για τα παιδιά. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε άσχημη εξέλιξη. Το παιδάκι, το 8χρονο αγοράκι, είναι καλά στην υγεία του, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι δομές αυτές είναι συντηρημένες με τέτοιο τρόπο που να είναι ασφαλής για τα παιδιά μας. Αλίμονο, γιατί τώρα και χωρίς σχολεία καλοκαίρι, όλα τα παιδιά τρέχουν να παίξουν στα γήπεδα, στα πάρκα, στις παιδικές χαρές. Καλά, οι έλεγχοι να γίνονται πάντως. Στο πάρκο. Ναι, δηλαδή, καλό είναι πάντως να γίνονται οι έλεγχοι από τους Δήμους πριν γίνει κάτι τέτοιο. Και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Για όνομα του Θεού. Αυτό είναι το θέμα, Δημήτρη. Πάνε τα παιδιά να παίξουν για να καταλήγουν στα νοσοκομεία. Ευτυχώς που δεν είχαμε κάποια τραγική κατάληξη. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη.